Ρόδα κοινάκι. Είναι τέλεια και είναι και της εποχής. Και είναι και φτηνά, 1,5 ευρώ το κιλό. Έχουν βγει τα ροδάκινα και δεν έχω αγοράσει ακόμα. Oh yes. Τα κεράσια δεν βγαίνουν το Μάιο, ρε παιδιά, και φράουλες. Το ξέρω, κεράσια και φράουλες τρώμε κάθε μέρα, αλλά δεν ξέρω ότι έχουν βγει τα ροδάκινα. Κοίτα ένα κολπάκι. Νωρίς δεν είναι για τα ροδάκινα. Μάιο έχουμε ακόμα. Κοίτα ένα κόλπο που κάνα. Πήρα την τσιμπίδα μου, την τύλιξα με χαρτί, το βρέχω, ώστε να μπορέσω να πιάσω το σκεύασμα από το φούρνο και να μην γλιστρήσει. Δεν θα σου γλιστρήσει, εμένα θα μου γλιστρούσε με αυτό. Αποκλείεται, γιατί κολλάει πάνω στο χαρτί. Κοίτα. Α, πολύ ωραίο. Μπράβο, ρε Τζόρτζ. Δηλαδή μπορώ να κάνω το ίδιο χωρίς να λερωθώ. Πώς να λερωθεί, να μην μου φύγει από τα χέρια, μην γλιστρήσει. Κανονικά αυτό θα έπρεπε να το πιάσεις με πετσέτα. Αλλά επειδή είναι μικρό το σκεύος, μπορεί να καείς. Αυτό είναι το crumble. Μπισκότο. Ωραίο. Μακεί. Ωραίο. Έχει κανέλα. Έχει κανέλα. Έχει γαρίφαλο. Το νιώθω. Πολύ ωραίο είναι. Πότε θα είναι έτοιμο για φάγωμα? Σε 5 λεπτά θα είναι έτοιμο για να το φας. Να και το μεγάλο. Βλέπεις που κάνει μπουρμπουλίθες η καραμέλα. Το βλέπετε, αλήθεια. Καλά λέει. Σας αρέσει να καίγεσαι, Πρέπει να κλέψω αυτό, είσαι λίγο να μαζόχα. Το βουτήξω εδώ στην μπουρμπουλήθρα. Θα καείς, η καραμέλα είναι επικίνδυνη. Θα το περιμένω εδώ, αλλά θα το φάω. Λοιπόν, βάζω το ταψί στο φούρνο και ξεκινάμε τη συνταγή.